Εδώ είμαστε λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, έτοιμοι να συνεχίσουμε όλα όσα ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα με τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κάλυμνο, τον κύριο Γιάννη Μαρίνο, χρόνια επιχειρηματία, γνωρίζει πολύ καλά τον παλμό της κοινωνίας, της επικαιρότητας και της καθημερινότητας των πολιτών, είναι μέλος της Δημοτικής Αρχής, καταλαβαίνετε. Οπότε ξέρει πάρα πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε μια βουτιά κοινωνική μετά κοινωνικο-οικονομική μετά τα Χριστούγεννα, έτσι κύριε Μαρίνο, έτσι, που ούτε καν οι χειμερινές εκπτώσεις δεν έχουν κάνει την κινητικότητα της αγοράς, τα δωδεκάνησα, να ζωηρέψει. Αυτό είναι γεγονός και είναι δεμένο με όλα αυτά που μας συμβαίνουν, σαφώς. Ξέρουμε όλοι μας από τις τσέπες μας ότι τα οικονομικά μας βαίνουν μειούμενα. Η αγορά το εισπράττει καθημερινά, γιατί το έλλειμμα του ρευστού ίσον θέμα, ίσον πρόβλημα. Μα τι να πρωτοαντιμετωπίσει κανείς, τι να πρωτοπληρώσει, έτσι, από τους μειωμένους μισθούς μέχρι τις υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις που είναι μπροστά και σε όλα αυτά εδώ βεβαίως είναι και η κατάργηση του ΦΠΑ, η οποία αμέσως για το 60-70% των ειδών που καταναλώνουμε αυξήθηκαν κατά 7%, γιατί αυτή είναι η διαφορά το 17 από το 24. Βεβαίως και τα υπόλοιπα 30 που δεν είναι ευκαταφρόνητο το 4%, που σημαίνει δηλαδή ότι ο κάθε ένας από εμάς, σαν καταναλωτές πια, έχουμε υποστεί ζημιά στην τσέπη μας κατά 7 μονάδες από τη μια και 4 μονάδες από την άλλη. Ακριβώς. Μέσος όρος είναι γύρω, μεσοσταθμικά είναι γύρω στα 5,5 με 6 μονάδες, που σημαίνει ότι σε όλο αυτό το βεβαρημένο κλίμα προσθέθηκε και αυτό που λειτουργήσε και λειτουργεί ανάποδα επί ζημία της αγοράς. Ένα μήνα πριν εκεί ήσασταν, τα παρακολουθήσατε όλα και όσα υπόθηκαν στη σύσκεψη του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή την άφιξη του Πρωθυπουργού, έτσι, που ήταν ακόμη πολύ νοπό το μελάνι της αλλαγής του ΦΠΑ, κύριε Μαρίνο, αλλά και βέβαια τα όσα είπε ο ίδιος εδώ. Το σχολιασμό σας θέλω, γιατί για τους πολίτες καταλαβαίνετε ότι το μόνο που τους ικανοποιεί και χαίρονται είναι το θέμα της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Όλα τα υπόλοιπα τα άκουσαν κάπως. Το εντυπωσιακό σε όλη αυτή την ιστορία ήταν και είναι, ας πούμε, το ότι εάν θα του δινόταν ξανά η ευκαιρία να επιλέξει μεταξύ ΦΠΑ και ισοδυνάμων, τέλος πάντων. Μεταφορικών ισοδυνάμων, θα προτιμούσε το δεύτερο. Μα ξεχνάει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ήταν ένας θεσμός, αυτά τα ειδικά, ειδική μεταχείριση, αν θέλετε, της Δωδεκανήσου, που ξεκινάει από τουρκοκρατία, μπράβο, η οποία την σεβάστηκαν οι Ιταλοί και που στη συνέχεια οι νεοέλληνες, συσσαγωγικά, όταν εσωματωθήκαμε με την υπόλοιπη Ελλάδα, το σεβαστήκαν ξανά και εκείνοι. Αν θυμάστε τα δοσμολόγητα που είχαμε, που έδωσαν πνοή πραγματικά και οικονομική άνθηση στη Δωδεκάνησό μας, εντάξει, και όλο αυτό το επίτευγμα που βλέπουμε, ήταν χάρη σε αυτά τα προνόμια που είχε. Που δεν έμεινε και τίποτα. Και που έρχεται η κυβέρνηση τότε Ανδρέα, του Παπανδρέου, με τον Τσοβόλα, ναι. Ο οποίος θεσμοθετεί πια τα μειωμένα, βεβαίως άλλαξε τη μορφή, όμως διατήρησε, αν θέλεις, τα ειδικά προνόμια αυτά εδώ με το μειωμένο ΦΠΑ και μάλιστα έκανε και επέκταση και στα υπόλοιπα νησιά της Παραμεθόριου, και που έρχονται στη συνέχεια το 1996 με την είσοδό μας στην ΟΝΕ, που έγινε και από εκεί νόμος της Ευρώπης πια. Μπήκα μέσα τώρα. Θεσμοθετημένα, ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Κύριε Μαρίνο, μπήκα γιατί το περάσαμε λίγο στα ψηλά τις προηγούμενες ημέρες. Τα καρφιά Μοσκοβισή για το ΦΠΑ στα νησιά. Βεβαίως, είναι καλό και ξάστερο να τα ακούει ο φίλος τηλεθεατής. Τι είπε δηλαδή ο άνθρωπος, ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε τη διακριτική ευχέρεια, σας το διαβάζω όπως είναι, να επιβάλλει στα νησιά ΦΠΑ μειωμένο κατά 30%. Από εκείνον που επέβαλε, λέει, στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά δεσμεύτηκε να καταργήσει την εφαρμογή χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, καθώς προκαλούσαν περιττές στρεβλώσεις και διοικητικές δαπάνες. Αν είναι δυνατόν να θυσιάζει μια ολόκληρη
Γιατί, για να μην το χτυπούν οι άλλοι από τα άλλες, σε άλλες περιοχές, ότι εμείς έχουμε αυτό. Μα εμείς το έχουμε αυτό. Ήταν παραδεκτό για τους λόγους που μόλις είπατε. Από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Που μόλις είπατε. Και που δεν ήταν φρέσκο. Σας είπα πριν από λίγο ότι και το, μέχρι και το 1996 ναι. Οριοθετήθηκε και πανευρωπαϊκά και που δεν διαφέραμε, αν θέλεις, από πολλές χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τέτοιες ειδικές ζώνες με ειδικά προνόμια. Μα τι μου λέτε, είχαμε και έναν δημοτικό φόρο τόσα χρόνια πάνω από τις πλάτες μας, έτσι. Δηλαδή, τι έχει μείνει, κύριε Πρόεδρε, τώρα, τι έχει μείνει στο νησιώτη το οποίο απολαμβάνει για την περιοχή του. Αυτή τη στιγμή η διαχείριση που έγινε. Ξεκινώντας πρώτα από την Ρόδο και από την Κάρπαθο, ναι. αν θυμόμαστε καλά, και από Μύκονο και Σαντορίνη, που είχαν εξισώσει τέλος πάντων τους συντελεστές σε πρώτη φάση. Έρχονται σε δεύτερη φάση, εξισώνουν και εμάς τα υπόλοιπα νησιά, εκτός από τα τέσσερα νησιά αυτά εδώ που υποτίθεται, λέει, ότι είχαν υποστεί το πρόβλημα με τις πρόσφυγες. Αυτή η σαλαμοποίηση που αποδυνάμωσε, αν θέλετε, το μέτωπο αντίδρασης, έτσι, είχε και στόχο και σκοπό. Και ήρθανε στη συνέχεια για να καλύψουν, υποτίθεται, την απώλεια, την όποια απώλεια θα είχε το κάθε νοικοκυριό, που μας χρημάτισε εισαγωγικά, γιατί είναι χρηματισμός αυτό, εντάξει, να μας δώσει, ξέρω εγώ, άλλους 500, άλλους 700, ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Και αυτό ήταν... Πέρα για πέρα ανήθικο. Ανήθικο με ποια έννοια? Το ότι δεν μπορεί τελικά εσύ να προσδιορίσεις το τι θα ξοδέψει ο άλλος μέσα στη χρονιά, και δεν είναι μόνο αυτό εδώ, είναι και ο εμπορικός κόσμος τελικά από την άλλη, που θα υποστεί σε όλη αυτή την ιστορία τα πάνδυνα με τους υψηλότερους συντελεστές. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα κλήθηκε ο καθένας εμπορευόμενος να αυξήσει το κεφάλαιό του κατά 7 μονάδες, εάν διαχειριζόταν και διαχειρίζεται προϊόντα με το 24%. Εντάξει, και να αφήσουμε τον εμπορικό κόσμο. Ο κάθε ιδιώτης. Δεν μπορεί να. Κάθε νοικοκυριό, κάθε ιδιώτης. Μας έδωσε, ξέρω εγώ, μία εφάπαξ. Ωραία. Αυτά εδώ φαγωθήκανε την επόμενη στιγμή σε πληροφορώ, βγάζοντας, αν θέλετε, υποχρεώσεις κόκκινες που είχαν δημιουργηθεί, που θέλετε, στην εφορία, που θέλετε, στο ΙΚΑ ή ακόμα και στην πιάτσα, που οι περισσότεροι από αυτούς, από εμάς, ψωνίζουμε με πίστοση, τέλος πάντων, και ερχόμαστε. Να γυρνάμε χρόνια, δεκάδες χρόνια πίσω, στα παλιότερα χρόνια που το κάθε νοικοκυριό, προκειμένου να τα φέρει βόλτα στα δύσκολα εκείνα χρόνια, πιστωνόμασταν. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει από τώρα. Από τα μαγαζιά, σβήσε, από το μπακάλικο. Σβήσε, δώσε, πάρε. Μπράβο, ναι. Λοιπόν. Φύγανε λοιπόν όλα αυτά τα λεφτά και καλούμαστε την επόμενη στιγμή να ξοδεύουμε παραπάνω λεφτά για να επιβιώσουμε σε μία περιοχή και ειδικότερα σε κάποια νησιά, που το πρόβλημα είναι τεράστιο. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί τελικά να στείνεται ολόκληρη η οικονομία του νησιού μέσα σε 2 μήνες που υποτίθεται ότι είναι το καλοκαίρι, να βγάζει όλα αυτά που έχει να πληρώσει σε φορείες. Καλά, δεν γίνεται με και τίποτε. Να επιβιώσει και να επιβιώσει. Με τίποτε για να επιβιώσει και να μείνει μετά άνεργος το χειμώνα. Ευτυχώς βέβαια που στην Κάλυμνο, ειδικά με την αναρρίχηση και όλα τα υπόλοιπα, και τον ωραίο καιρό και το καλό κλίμα, είναι πολύ περισσότερο και δεν είναι δίμηνο. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν το εισπράττουμε όλοι μας. Mm-hmm. Αν θέλετε, σωστό. Αυτό το σωστό. Πραγματάκι. Ή αν θέλετε, δεν το εισπράττουν όλοι. Να πω και εγώ, να πω ας πούμε για μένα σαν επαγγελματία, το ότι εισπράττω και εγώ ένα κομμάτι από εκεί. Όμως ο υπόλοιπος κόσμος δεν το εισπράττει αυτό. Σωστό είναι. Εντάξει, δεν εισπράττει καθόλου μα καθόλου από όλη αυτή την διαχείριση την τουριστική, mm-hmm. όσο χρόνο και να είναι. Άρα, εντάξει, για όλα αυτά, για να τα συμπεριλάβουμε και για να τα φέρουμε τώρα στα όσα θα γίνουν το Σάββατο το πρωί και μεσημέρι, πάμε να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι όσα είπαμε και πάρα πολλά άλλα, καλούνται αρχικώς όλοι οι φορείς, εκπρόσωποι των φορέων μας, και όποιοι θέλουν φυσικά να βρεθούν το Σάββατο. Πάμε να πούμε το πρόγραμμα, κύριε Μαρίνο, του κύριου Αυγενάκη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον Λευτέρη τον Αυγενάκη, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας. Παλιότερα, σήμερα είναι προγραμματισμού και διαχείρισης του κόμματος, έτσι, γραμματέας, mm-hmm. που θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τους επαγγελματικούς και όχι μόνο
φορείς της Καλύμνου. Ωραία. Για αρκετό χρονικό διάστημα, αρκετό χρόνο, και που θα έχουμε τη δυνατότητα να του επιδώσουμε βεβαίως τις ενστάσεις μας ή τα προβλήματά μας ή τα αιτήματά μας εισαγωγικά. Φυσικά. Και που να κουβεντιάσουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα διαζώσεις όλα αυτά τα θέματα. Άρα, τι ώρα φτάνει στην Κάλυμνο, λοιπόν, ο κύριος Αβγενάκης? 11 και μισή είναι η άφηξή του με το καταμαράν από ΚΟ. Ωραία. Εντάξει, πάμε κατευθείαν στο επαρχείο 12 παρατέταρτο. Έτσι, 11 γίνεται 45, εκεί η σύσκεψη. Γίνεται η σύσκεψη εκεί. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ξεκλέψουμε κάποιο χρόνο από εκεί. Να επισκεφθούμε το ΓΔΑΠ πάνω στο Άργος, γιατί εξεδήλωσε την επιθυμία, έχει ακούσει τόσα πολλά πράγματα γι' αυτό. Έχετε συνεννοηθεί βέβαια, γιατί είναι, ναι, και Σάββατο. Ναι, αν θα χρειαστεί έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Ολυμπίδη, ο οποίος θα μας κάνει την τιμή να μας ανοίξει και να δείξει τελικά όλο αυτό το τεράστιο έργο που έχει γίνει εκεί. Και στη συνέχεια επιστρέφουμε στο πνευματικό κέντρο που θα κοπεί η πίτα. Μια μισή ώρα λοιπόν είναι όλοι καλεσμένοι. Είναι μια μισή ώρα. Όλοι οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και όσοι άλλοι θέλουν. Πέρα από τα τυπικά, τα χαιρετίσματα, ξέρω και τα αυτά, θα υπάρξει και κάποια ομιλία του Λευτέρη του Αβγενάκη, και που πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το χρόνο θα μπορέσει να ακούσει και ερωτήματα και να δώσει απαντήσεις. Μα θα δώσει σίγουρα και το στίγμα όλων αυτών των οποίων έχουν προηγηθεί. Τον κόσμο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, γιατί όλα αυτά που μας συμβαίνουν μας ξεπερνάνε. Έτσι είναι. Μας ξεπερνάνε και δεν ξέρουμε το αύριο τελικά ποιο θα είναι. Είναι καλός γνώστης των πραγμάτων, γνωρίζει είναι πάρα πολύ καλά. Είναι το νούμερο 2. Έχει συνοδεύσει τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και στο ταξίδι του στην Ψέριμο, βέβαια. Λοιπόν, οπότε αγαπητοί μου φίλοι, επαναλαμβάνουμε ότι 11.30 φτάνει ο κύριος Αβγενάκης το Σάββατο με το καταμαράν. 12 παρατέταρτο, όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων και όσοι άλλοι θέλουν να πούν κάτι στη σύσκεψη στο επαρχείο. Μετά το επαρχείο θα προσπαθήσει να βρεθούν όλοι στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών με αναπηρίες στο Άργος για να δει εκεί πραγματικά την τεράστια δουλειά που γίνεται, αλλά και να του πει και ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Φίλιππος Ολυμπίτης, γιατί βρισκόμαστε και μια ανάσα πριν την ολοκλήρωση του κτηρίου, να μπουν τα πράγματα δηλαδή, γιατί το κτίριο έχει τελειώσει, έτσι, πριν την ολοκλήρωση πια και λειτουργία του δευτέρου κτηρίου δίπλα που αφορά εκεί και τη στέγαση παιδιών. Οπότε μετά 1.30 το ραντεβού είναι στο ισόγειο του πνευματικού κέντρου. Αν κάποιοι από εσάς δηλαδή δεν μπορέσετε να είστε εκεί, για τα υπόλοιπα τουλάχιστον να είσαστε 1.30 ώρα και στο ισόγειο του πνευματικού κέντρου να τον ακούσετε. Για το παραπάνω, ναι, θα υπάρξει ένας μπουφές εκεί. Το τερπνόν μετά το ωφελίμπου. Ένα λιτό τέλος πάντων μπουφέ που θα καλύψει υποτίθεται την όποια μεσημεριανή ανάγκη του. Τώρα το λέτε αυτό, γιατί έτσι, από τις 9 η ώρα, για να μην το ξεχάσουμε αγαπητοί μου φίλοι, μακάρι να έχετε χρόνο να τον περάσετε και από εκεί τον κύριο Αβγενάκη. Γιατί αγαπητοί μου φίλοι, ξέρουμε όλοι ότι μπορεί να έχουμε φυσικές ομορφιές, να έχουμε ένα ωραίο κλίμα, αλλά και οι γεύσεις μας είναι ένα από τα δυνατά μας κομμάτια. Η λέσχη αρχιμαγείρων Ελλάδος, με τα καλυμνάκια τα βραβευμένα, κύριε Μαρίνο, θα βρίσκονται στην Τράπεζα Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως από τις 9 το πρωί και θα φτιάξουν υπέροχα ξεχωριστά εδέσματα για όλους τους φίλους και τους ανθρώπους που σιτίζονται καθημερινά είναι εκεί. Είναι από αυτά που σε κάνουν να χαίρεσαι τελικά. Ακριβώς. Σε όλη αυτή τη μιζέρια μας. Ωραίες πρωτοβουλίες. Ωραίες πρωτοβουλίες, αξιέπαινες. Σαφώς και είναι, και μπράβο σε αυτούς που τα σκέφτονται. Μακάρι να μπορούσατε και εκεί να περάσετε. Θα είναι και οι γυναίκες όλες εκεί που θα βοηθήσουν. Έχω την εντύπωση, επειδή ο χρόνος είναι πολύ. Είναι περιορισμένος. Μια άλλη φορά. Ωραία. Μακάρι. Ό,τι και αν είναι πάντως, εμείς αναλαμβάνουμε να σημειώσουμε και να γράψουμε το κάθε τι που θα συμβεί στον τόπο μας αυτές τις μέρες, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί πιστέψτε με, είναι και πάλι αρκετά. Και ραντεβού λοιπόν το Σάββατο, να ακούσουμε τον κύριο Πρόεδρο. Η αναχώρηση, ναι, ναι, θα είναι 3 η ώρα με το Σταρ. Λοιπόν, και πάει για ΚΟ. Πάει για ΚΟ. Όπου εκεί θα έχει εκδήλωση το βράδυ, έτσι. Θα έχει σύσκεψη 7 η ώρα το βράδυ. Φορέο. Με τους φορείς του. Στην ΚΟ. Στην ΚΟ. Και 8 η ώρα θα είναι η κοπή της πίτας στο ΚΟΣ Hotel Junior.
στο Κος Hotel Junior, που, του κυρίου Νίκου Πουλιού. Χαρμίλου 2. Χαρμίλου 2, βέβαια. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι. Με το καλό να έρθει ο άνθρωπος εδώ και να συναντήσει τους φορείς, να τους ακούσει. Σαφώς και δεν είναι κυβέρνηση, όμως ναι. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Πιστεύω ότι μπορούν να επηρεάσουν πράγματα και καταστάσεις, που σημαίνει δηλαδή ότι όπως και να έχουν τα πράγματα, κάποια βοήθεια μπορούμε να έχουμε σε όλους μας τους προβληματισμούς και τα θέματα μας. Και μόνο να είναι καλά ενημερωμένοι για το τι ακριβώς γίνεται είναι και αυτό πολύ σημαντικό κομμάτι. Το άλλο είναι το ότι ας μην γελιόμαστε, κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές, μακάρι να συμβούν σύντομα, γιατί και θα είναι εξουσία υποτίθεται, και το ότι θα έχει από πρώτο χέρι γνώση για το νησί μας που αξίζει τον κόπο να βοηθηθεί. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαρίνο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, θα σας να δούμε το Σάββατο. Να μην ξεχνάμε 9,5 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο για την Πίτα. Θα χαρούμε πολύ να δούμε τον κόσμο, εντάξει, και που θα δοθεί η ευκαιρία από πρώτο χέρι να ακούσουν... Να μιλήσουν με τον κύριο Ευγενάκη. Τα τεκτενόμενα και να ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Για το μακεδονικό, για τη Μακεδονία, για το Ινοβάρτης, για τα οικονομικά προβλήματα και τόσα άλλα. Ό,τι θέλουν να ρωτήσουν. Ευχαριστώ κύριε Μαρίνο. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο, τι λέει το control. Αν έχω χρόνο να δείξουμε λίγο εκεί την Κάλυμνο μέσα από τα μάτια ενός ομογενή. Πάμε να δούμε λοιπόν την Κάλυμνο μέσα από τα μάτια ενός ομογενή μας. Ψηλά και με τον ντρόν, υπέροχες εικόνες. Και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.